Συνεχίζεται η προσπάθεια ρημούλκησης από τα σκάφη του λιμενικού και του πολεμικού ναυτικού, του πλοίου, του ναυτοθεραπευτικού πλοίου, που έχει πάρει πολύ μεγάλη κλίση μετά την πρόσκληση που είχε με εμπορικό πλοίο. Μεταδώσαμε στην προηγούμενη σύνδεση ότι το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί από το πλοίο. Ναι. Ήθελα να κάνω μια διόρθωση εδώ. Υπάρχει ένας αριθμός, μικρός αριθμός ατόμων που βρίσκονται πάνω στο πλοίο, ναι, από του πολεμικού ναυτικού, προκειμένου να βοηθήσει στη ρημούλκηση, ναι, και στην απάντηση υδάτων. Σκοπός. Άρα δεν έχει εγκαταληφθεί το σκάφος. Να επιστρέψει στον άφταθμο. Ναι, ναι. Εσκεμμένα δεν έχει εγκαταληφθεί, διότι γίνεται προσπάθεια να σωθεί το πλοίο, το οποίο έχει πάρει πολύ μεγάλη κλίση. Ναι. Οι πληροφορίες λένε ότι η πρόσκουση έγινε κατά την έξοδο του πλοίου από τον άφταθμο της Σαλαμίνας, ανοιχτά της Ψιτάλιας. Ναι. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη πώς συνέβη αυτό το πρωτόγνωρο και πρωτοφανές γεγονός, να πέσει, να προσκρούσει πάνω στο πλοίο του πολεμικού ναυτικού το εμπορικό πλοίο μεγάλου εκτοπίσματος και να το κόψει στη μέση. Είναι κάτι άγνωστο μέχρι στιγμής. Θυμίζω ότι το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 8 το πρωί. Το εμπορικό πλοίο έκοψε στη μέση το καλυψό, το ναρκοθυρευτικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Mm. Οι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα. Ευτυχώς όλα τα μέλη του πληρώματος διεσώθησαν. Έχουμε 2 ελαφρά τραυματισμένους από τη μέχρι τώρα πληροφόρηση. Και γίνεται μια προσπάθεια να σωθεί ουσιαστικά το ναρκοθυρευτικό σκάφος του πολεμικού ναυτικού. Να επιστρέψει, ναι, δηλαδή στον άφταθμο της Σαλαμίνας. Κώστας, ευχαριστώ. Ναι. Δεν έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει με το εμπορικό πλοίο, αν υπάρχουν κάποιοι τραυματίες από αυτή τη σφοδρή πρόσκληση.